της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια, δήμο, εκπρόσωποι φορέων, άνθρωποι του τουρισμού, βεβαίως που είναι εδώ, υπεύθυνοι της μεγάλης μας αυτής έκθεσης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, στη φιλοξένεια. Φέτος μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί βλέπω ότι χρόνο με τον χρόνο και ειδικά φέτος υπάρχει μία αναβάθμιση και ένας αέρας πολύ δυναμικός καινούριων καινοτόμων ιδεών. Τα περίπτερα είναι εξαιρετικά όλα και βέβαια ελπίζουμε και σύντομα να δούμε την ολοκλήρωση των υποδομών της καινούργιας έκθεσής μας που θα δώσει, θα προσθέσει μία υπεραξία σε όλο αυτό που λέγεται συνεδριακός ή θεσιακός τουρισμός, σε όλο αυτό που λέγεται Θεσσαλονίκη αν θέλετε, αλλά και Ελλάδα. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή και αυτές τις μέρες γιορτάζει ο ελληνικός τουρισμός μέσα από αυτή την έκθεση, μέσα από αυτές τις δράσεις που γίνονται. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, μια και μιλάμε σήμερα για το περίπτερο του Δήμου της Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε, χαίρομαι πάρα πολύ που επανατοποθετείτε δυναμικά στο διεθνή χάρτη ως έναν από τους πιο σημαντικούς city break τουρισμούς. Και όχι μόνο. Γιατί η city break μπορεί να γίνει πολύ περισσότερες μέρες και βεβαίως σε συνέργεια με ευρύτερες περιοχές να δημιουργήσει μια πολύμερη διάθεση του επισκέπτη μας να μείνει στην ευρύτερη περιοχή σας. Αυτό λοιπόν το πολιτισμικό, το κοσμοπολίτικο σταυροδρόμι ξεδιπλώνει όλες τις δυνατότητες του πλέον. Τι να πρωτομετρήσω, τα τελευταία νέα που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Μέλος του δικτύου Δημιουργικό Πόλο Γαστρονομίας της UNESCO. Σημείο αποφόρτη για την κρουαζιέρα. Το πρώτο λιμάνι που το 2019 πήρε, βραβεύτηκε από τον Οργανισμό Πράσινης Ανάπτυξης Λιμανιού. Διεθνές hub για τη δημιουργική βιομηχανία του κινηματογράφου. Επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ λίγο μαζί με την περιφέρεια, Δήμος, όλοι οι φορείς, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε μια μοναδική ευκαιρία και έχουμε ως Ελλάδα να δημιουργηθεί ο πρώτος μεγάλος πανελλήνιος φορέας στούντιο κινηματογραφικών για μεγάλες διεθνείς παραγωγές. Τολμώ να πω ότι το παλεύω από το 2013 με τον νόμο τότε που έχουμε φτιάξει για να είμαστε πολύ πιο ελκυστικοί στις διεθνείς παραγωγές. Έγιναν οι εκλογές, όπως ξέρετε στην Ελλάδα δεν υπάρχει σκητάλη με σκητάλη, πέρασαν κάποια χρόνια, πάντως σημασία έχει σήμερα, ειδικά τώρα και αυτό το τελευταίο καιρό, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Έχουμε δηλαδή κίνητρα για τους μεγάλους παραγωγούς καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και τα Κοριάνα Studios λοιπόν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οφείλουμε να τα στηρίξουμε όλοι. Κεντρική, κάτω ηγεσία, όλα τα υπουργεία, τα συναρμόδια υπουργεία, ο ΕΟΔ είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα μαζί με την περιφέρεια, με το Δήμο, με τους παραγωγούς, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε τη χώρα μας ως μια χώρα που είναι από τις ελκυστικότερες στο να γίνονται ταινίες. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η χώρα μας ήταν η ελκυστικότερη ως προς το να επιλέξουν ως προορισμό για να κάνουν τα γυρίσματα. Δυστυχώς μέσα από τη γραφειοκρατία και τα αντικίνητρα που είχε η χώρα μας, το λέω με λύπη, πολύ λίγες ταινίες γινόντουσαν στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι όλο αυτό ανανεώνεται, δυναμικά έρχεται να μας καταπλήξει και εδώ στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται το πρώτο μεγάλο hub κινηματογραφικών παραγωγών. Και έπατε συνέχεια. Είναι επίσης δυναμικά ανερχόμενο κέντρο διεθνούς συνεδριακού εκθεσιακού τουρισμού. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Συνεδρίων και Συναντήσεων, International Congress and Convention Association, για το 2022. Πολύ σπουδαίο και αυτό.